το πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμάτων, εκδηλώσεων, εκδόσεων και άλλων δραστηριοτήτων με τις οποίες το κόμμα μας τιμά την ηρωική Παρισινή Κομμούνα στα 150 χρόνια από την πρώτη έφοδο της εργατικής τάξης στο όνειρο. Είμαστε εδώ, περπατήσαμε στα βήματα της Κομμούνας και αντλώντας δύναμη και γνώση από τα διδάγματά της Συνεχίζουμε τον όμορφο, μα και δύσκολο αγώνα, για να βρουν τα όνειρα δικαίωση. Για να μπορέσει η εργατική τάξη να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησαν οι κομμουνάροι, ό,τι συνέχισαν σχεδόν μισό αιώνα μετά οι Πολσεβίκοι. Ό,τι είναι και σήμερα ακόμα πιο αναγκαίο και επίκαιρο από ποτέ. Το χτίσιμο μιας κοινωνίας απελευθερωμένης από τα δεσμά του κεφαλαίου, και της εξουσίας του. Είμαστε εδώ γιατί όπως έγραψε και ο κομμουνάρος ποιητή της Διεθνούς Ευγένιος Ποτιέ, η κομμούνα πάντα ζει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, λίγες εκατοντάδες μόλις μέτρα από το χώρο που βρισκόμαστε σήμερα, βρίσκεται ένα τόπος που έχει εμπνεύσει όσο λίγοι σε όλο τον κόσμο τον αγώνα της εργατικής τάξης και του επαναστατικού εργατικού κινήματος διεθνώς. Είναι ένα σημείο που εφάμιλοι με αυτό σπουδαιότητα για το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα έχουν ίσως μονάχα τα σημεία εκείνα της Πετρούπολης στη Ρωσία στα οποία διαδραματίστηκαν οι κορυφαίες στιγμές της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης του 17. Κάθε σημείο αυτής της πόλης κρύβει πίσω του μια γνωστή ή άγνωστη ιστορία για το πώς οι άνδρες, οι γυναίκες, ακόμα και τα παιδιά του λαού του Παρισιού πάλεψαν, μόχθησαν καθημερινά από το ξέσπασμα της Επανάστασης της 18ης Μάρτη του 1871 έως και το ηρωικό τέλος της στις 28 Μαΐου για να πετύχουν κάτι το πρωτόγνωρο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να εξουσιάζουν το μέλλον και τις τύχες τους οι ίδιοι οι εργάτες και όχι οι εκμεταλλευτές τους. Στις αναμνήσεις της μάλιστα η Λουίς Μισελ που είχε ηρωική δράση στην κομμούνα είχε γράψει «Ο κόσμος ήθελε να τα αγκαλιάσει όλα με μιας τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τις ανακαλύψεις. Η ζωή έβραζε. Όλοι βιάζονταν να ξεφύγουν από τον παλιό κόσμο». Γι' αυτό το λόγο Σύντροφοι και φίλοι, η Κομμούνα του Παρισιού αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους λαμπρότερους φάρους στην πάλη του Διεθνούς Επαναστατικού Κινήματος. Το πιο υψηλό παράδειγμα του πιο περίλαμπρου προλεταριακού κινήματος του 19ου αιώνα, όπως την περιέγραψε ο Λένιν. Η Παρισινή Κομμούνα αποτελεί πράγματι ένα ορόσημο για την ταξική πάλη, γιατί η εργατική τάξη συγκρούστηκε με τους εκμεταλλευτές της, σηκώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τη σημαία του αγώνα για τα δικά της αυτοτελή συμφέροντα. Αυτή η πρώτη κόκκινη σημαία του προλεταριάτου που υψώθηκε στο 19ο αιώνα και ανέμιζε στο Δημαρχείο του Παρισιού για 72 μέρες ήταν το φωτεινό έμβλημα μια νέα εποχή στου ταξικού αγώνε ανάμεσα στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο. Ήταν το προήμιο μια μεγάλη ηρωική πορεία με την οποία θα έπαιρνε σάρκα και οστά το φάντασμα του κομμουνισμού που διακηρύχθηκε για πρώτη φορά το 1848 με το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος από τους Μάρξ και Έγγελς ήταν το έναυσμα μιας μεγάλης πορείας από ταξικές συγκρούσεις, από σοσιαλιστικές επαναστάσεις που ακολούθησαν σε όλο τον 20ο αιώνα με κορυφαία τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση του 17 στη Ρωσία όταν ανέμισε στην ιστορία για δεύτερη φορά στον 20ο πλέον αιώνα η κόκκινη σημαία και κράτησε αντί για 72 μέρες 72 ολόκληρα χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όλη αυτή η διαδικασία που η έναρξή της σηματοδοτήθηκε με την Παρισινή Κομμούνα του 1871 παραμένει επίκαιρη μέχρι και τις μέρες μας. Παρά το τεράστιο ιστορικά προσωρινό πισωγύρισμα που γνωρίσαμε με την υποστολή της κόκκινης σημαίας τελικά από το Κρεμλίνο, με την ανατροπή του σοσιαλισμού που έκανε την πρώτη του απόπειρα να οικοδομηθεί, οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Η νίκη του καπιταλισμού είναι έτσι, αλλιώς, έτσι κι αλλιώς προσωρινή, είναι εφήμερη. Ο τροχός της ιστορίας μπορεί να μοιάζει σε πολλούς προσωρινά ακίνητος, όμως στην πραγματικότητα κινούνται ήδη τα υπόγεια επαναστατικά ρεύματα. Είναι και στο δικό μας χέρι να πολλαπλασιαστούν αυτά. Να πολλαπλασιαστούν οι εργατικέ λαϊκές δυνάμει που με την πρωτοπόρα δράση θα συμβάλλουν ώστε να κινηθεί ξανά προ τα μπρο ο τροχό τη κοινωνική εξέλιξη, τη προόδου, τη ίδια τη ιστορική αναγκαιότητα. Γι' αυτό και εμείς δεν τιμάμε απλά το μεγάλο αγώνα των Κομμουνάρων του Παρισιού ω ένα ιστορικό γεγονό, αλλά ω πηγή γνώση και έμπνευση για τους σημερινούς και μελλοντικούς αγώνες. Ω πηγή σημαντικών διδαγμάτων, όπως λέει εύστοχα και ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης, σύγχρονων συμπερασμάτων για το κρίσιμο καθήκον των κομμουνιστών σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη στην ανεξάντλητη δύναμή τους οι λαοί, οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες. Εκεί εστιάσαμε εξάλλου με την πλούσια δραστηριότητα με αφορμή τα 150 χρόνια φέτος της Κομμούνας, με τις εκδηλώσεις, με την αρθρογραφία στην Κομέπ, τα αφιερώματα στο Ριζοσπάστη, τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, με τα ντοκιμαντέρ, τις συζητήσεις, τις εκθέσεις στα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ένα πρώτο συμπέρασμα από τα γεγονότα της Κομμούνας, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον αγώνα της εργατικής τάξης και των συμμάχων σήμερα, είναι ότι ο μεγάλος αντίπαλος του λαού, ο καπιταλισμός, δεν είναι ανίκητος. Δεν είναι παντοδύναμος. Αυτό σήμερα, σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων και της νεολαία μπορεί κάτω από το βάρος του ιδιαίτερα αρνητικού συσχετισμού... να μοιάζει ως μια υπερεσιόδοξη θέση. Ως ένας ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από την πείρα τους μέχρι σήμερα. Κι όμως, η πεποίθησή της αυτή... Η πεποίθηση η δική μας αυτή τεκμηριώνεται από δυο αντικειμενικά δεδομένα και επιβεβαιώνεται τόσα, τόσο από τα γεγονότα της Παρισινής Κομμούνας όσο και από την πορεία της ταξικής πάλης στη διάρκεια των 150 χρόνων που μεσολάβησαν από τότε. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που θέλει να παρουσιάζεται ως κάτι το αιώνιο έχει στο DNA του βαθιές και μεγάλες αντιθέσεις από τις οποίες δεν μπορεί να απαλλαγεί. Και είναι ακριβώς αυτές οι αντιθέσεις, οι αντιθέσεις του καπιταλισμού που δημιουργούν τις δυνατότητες για την ανατροπή του. Όσο φαινομενικά ακλόνητη και αν προβάλλει προσωρινά η καπιταλιστική εξουσία. Αυτό επιβεβαίωσαν και οι συγκεκριμένες συνθήκες που οδήγησαν στο μεγάλο ξεσηκωμό του Παρισιού το Μάρτι του 1871, όπως ο γαλοπροσικός πόλεμος του 1870, η ήττα της Γαλλίας και η πολιορκία του Παρισιού που ακολούθησε, η απότομη επιδίνωση των συνθήκων ζωής και διαβίωσης του παρισινού λαού, η αγανάκτηση των μαζών για τους χειρισμούς της αστικής κυβέρνησης εθνικής άμυνας και την επιχειρούμενη συνθηκολόγηση με τους πρόσους, όλα αυτά ήταν τα ιστορικά γεγονότα και οι κοινωνικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης εκείνη την περίοδο. Οδήγησαν δηλαδή σε μια κοινωνική και πολιτική κατάσταση κατά την οποία οι κυρίαρχοι ήταν αδύναμοι να επιβληθούν στην εργατική τάξη και το λαό και αυτοί με τη σειρά τους δεν ήθελαν πλέον να ζουν... όπως πριν με σχημένο το κεφάλι. Ήταν συνθήκες που πλέον... στην ημερή σε διάταξη της ταξικής πάλης... έμπαινε το καθήκον ανατροπής της απείλας του καπιταλισμού. Αυτά τα γεγονότα όμως δεν προκλήθηκαν τυχαία. Η βαθύτερη αιτία που τα προκάλεσε... ήταν η ίδια η ανάπτυξη του καπιταλισμού... που προηγήθηκε κατά το 19ο αιώνα. Ήταν για παράδειγμα η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής σε κάθε πτυχή της τότε κοινωνίας, που όξινε σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική τάξη και δημιουργούσε νέες μορφές εξαθλίωσης της πόλης της Γαλλίας που ζούσε το προλεταριάτο. Ήταν η ένταση της εκμετάλλευσης, ο ανταγωνισμός για το κυνήγι του μέγιστου κέρδους και η αναρχία στην παραγωγή που οδηγούσαν στο ξέσπασμα σειράς οικονομικών καπιταλιστικών κρίσεων στην Αγγλία, τη Γαλλία και την περιοχή της Γερμανίας σε όλο το 19ο αιώνα. Ήταν η ανισόμετρη ανάπτυξη των διαφόρων καπιταλιστικών κρατών που όξινε τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για την οικονομική και στρατιωτική επιρροή στην περιοχή της Ευρώπης και στις απικίες και οδήγησε στο ξέσπασμα του Γαλλοπροσικού πολέμου. Ήταν ακόμα και το γεγονός ότι τότε ολοκληρωνόταν η εδραίωση της αστικής εξουσίας και εκδηλώνονταν σταδιακά με πιο εμφανή τρόπο οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της αστικής τάξης από τους μήνες πριν το ξέσπασμα της Κομούνας και εκφράστηκαν τότε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Στις μέρες μας πλέον φανερώνουν με τρόπο πιο έκδηλο από την περίοδο των ημερών της Κομούνας τα ιστορικά όρια του συστήματος της εκμετάλλευσης. Στη σημερινή εποχή του ιμπεριαλισμού, του ανώτατου σταδίου του καπιταλισμού, οξύνονται στο μέγιστο βαθμό οι αντιθέσεις του. Πρώτα απ' όλα, η βασική αντίθεση ανάμεσα στο βάθεμα του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας και της ατομικής ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Όποια πλευρά της σημερινής κοινωνίας, κι αν κοιτάξουμε, θα επιβεβαιωθεί το παραπάνω συμπέρασμα. Η όξυνση των αντιθέσεων του καπιταλισμού οδήγησε και οδηγεί σε ακόμα βαθύτερες οικονομικές κρίσεις, στην ένταση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και τις διεθνείς τους ενώσεις, στην εκδήλωση δύο μεγάλων υπεριαλιστικών παγκόσμιων πολέμων στον 20ο αιώνα και βεβαίως δεκάδων πολεμικών επεμβάσεων μέχρι σήμερα. Οι αντιθέσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης και του αστικού κράτους οδηγούν στις μεγάλες ελλείψεις και ανεπάρκειες για την προστασία της ζωής του λαού από την πανδημία σήμερα, αλλά και από τις πυρκαγιές, την έλλειψη των κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων, την ανύπαρκτη αντισυσμική προστασία. Είναι ο γερασμένος καπιταλισμός που οδηγεί στις εικόνες κατάρρευσης των συστημάτων υγείας απ' άκρη σε όλο τον κόσμο, αποκαλύπτοντας την πραγματική του ασχήμια και τα πραγματικά του όρια την ίδια ώρα που έχει φτάσει σε απίθανα ύψη η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, έχουν αναπτυχθεί όλες οι αντικειμενικές δυνατότητες. Είναι αυτό το σύστημα που και σήμερα οδηγεί στα φαινόμενα σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης της εργατικής τάξης, στην ανεργία, την ανατροπή εργασιακών σχέσεων, στην αφαίρεση δικαιωμάτων, στα δεκάδες εργατικά ατυχήματα, είτε στη φάση της κρίσης είτε στην περίοδο της αναζωογόνησης... ανάπτυξης, δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας. Οδηγεί στην αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης... και των επιτευγμάτων της επιστήμης... όχι για τη γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου... και την ικανοποίηση σύγχρονων λαϊκών αναγκών... αλλά για την εντατικοποίηση, για την αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης για νέες μορφές χειραγώγησης της εργατικής τάξης. Η κομμούνα του Παρισιού όμως έδειξε και κάτι ακόμα. Ότι η εργατική τάξη και ο λαός έχουν τη δύναμη να ορθώσουν το ανάστημά τους ενάντια στους εκμεταλλευτές τους. Αυτή η μεγάλη δύναμη του προλεταριάτου φάνηκε όταν οι εξεγερμένοι κομμουνάροι αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους τόσο στους πρόσους κατακτητές όσο και στην αστική κυβέρνηση του Θιέρσου, που επέβαλαν για 72 μέρες το δικαίωμά τους να εξουσιάζουν οι ίδιοι πλέον τις τύχες τους. Με αυτόν τον τρόπο, απέναντι σε ένα σύστημα εκμεταλλευτικό, γεμάτο αντιθέσεις, ορθώθηκε ο γίγαντας πλέον λαός που βγήκε στο προσκήνιο της ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης. Γι' αυτό και η Παρισινή Κομμούνα συνάντησε τη σφοδρή επίθεση της αστικής τάξης και των κομμάτων της σε όλες τις χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Βουλή των Ελλήνων το 1871 οι αστεί πολιτικοί τάχθηκαν με σφοδρότητα εναντίον της επαναστατικής εξέγερσης των εργατών και του λαού του Παρισιού. Επιτρέψτε μου λοιπόν μια παρένθεση για να σας μεταφέρω μέσω της πένας του Μιχάλη Παπαϊωάννου, του σπουδαίου αυτού στοχαστή στο Ριζοσπάστη, τι διεμήφθη στη συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής του 1871. Από τα πρακτικά της, της Βουλής εκείνης, λοιπόν. Θρασίβουλος Ζαΐμης. Κύριοι, είναι γνωστάς εις όλους τα λυπηρότατα συμβάντα εν Γαλλία, ένα του εμφυλίου πολέμου. Εις τα κοινοβούλια της Αγγλίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, εξεφράστη η λύπη των νομοθετικών σωμάτων δια τα περιστάσεις, εις τας οποίας ευρέθη έθνος μέγα και ευεργετικών δια την Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελληνική Βουλή έχει καθήκον δια της κυβερνήσεως να εκφράσει την μεγάλη αυτή λύπη δια τα γεγονότα ταύτα. Αλέξανδρος Κομουνδούρος, Πρωθυπουργό. τότε. Η Ελλάς παραπάν άλλο μέρος έχει αιτία να λυπείται εάν οι του Λούβρου έφτασαν μέχρι των αριστουργημάτων της ελληνικής δόξης και μεγαλοφίας η Γαλλία ευεργέτησε την Ελλάδα και υπήρξε επί πολλούς αιώνα στο κέντρο του πολιτισμού η αιστεία των φώτων και της δόξης. Θέλω σπεύση, επαναλαμβάνω, τα αισθήματα όπου δει. Κωνσταντίνος Λομβάρδος, πρόεδρος της Βουλής τότε. Μικρά και αδύνατος η Ελλάς, αλλά υπέρ της ελευθερίας πάντοτε αγωνιστήσα και αγωνιζόμενη, δεν μπορεί παρά να υψώσει δυνατά την φωνή της αγανακτήσεώς της, εναντίον εκεί οι οποίοι εν, εν την καταχρήση του ονόματος της ελευθερίας, την ελευθερία νεσχάτος εν παρησίησε πολέμησαν. Η Ελλάς, μικρά και αδύνατος, έλαβε την πύραν ότι ουδέν πολεμιότερον της ελευθερίας όσον η αταξία. Εάν δε εξασφαλίζει τι την ελευθερίαν, την εξασφαλίζει ο σεβασμός των νόμων και των δικαιωμάτων εκάστου. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός Κουμουνδούρος και ο αρχηγός της πλειοψηφίας Ζαΐμης αναφέρθηκαν στις καταστροφές και στα έργα τέχνης που η Επανάσταση δήθεν κατέστρεψε, όπως τους είχαν πληροφορήσει οι οπαδοί του Θιέρσου. Εκπληρώνανε μια υποχρέωση αυτή. Ο Λομβάρδος αποδοκιμάζοντα έκανε όμως συνειδητό πόλεμο κατά της Κομούνας χαρακτηριζόμενος ως ο πρώτος αντικομουνιστής στην ελληνική ιστορία. Άλλωστε υπάρχει το ευχαριστήριο που του έστειλε ο Ιούλιος Φαύρ και για λογαριασμό του Θιέρσου για την αποδοκιμασία της Ελληνικής Βουλής προς την Επανάσταση για να μην ξεχαστεί ποτέ η αντιδραστικότητα και ο ρόλος των αστών πολιτικών της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη χειρότερη στάση την κράτησε ο Λομβάρδο σε αυτή την περίπτωση, μεγάλος οπορτουνιστή και που πριν είχε διασπάσει το ριζοσπαστικό δημοκρατικό κίνημα τη Επτανήσου για να παρασύρει με το μέρο του λαϊκές μάζες, τάζοντά τε μια ένωση με την Ελλάδα, χωρί κανένα άλλο όρο οικονομικό, πολιτιακό, δημοκρατικό, έστω όπω αντιλαμβάνονταν τα ζητήματα οι πρώιμοι σοσιαλιστές της περίοδου εκείνης. Ας κλείσω εδώ αυτή την παρένθεση. Όπως έλεγε ο Λένιν, στην πραγματικότητα η κομμούνα έμαθε στο Ευρωπαϊκό Προλεταριάτο να βάζει συγκεκριμένα τα καθήκοντα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, οι άλλες Σοσιαλιστικές Επαναστάσεις, οι ένοπλες ταξικές συγκρούσεις και οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες κατά τον 20ο αιώνα αποτέλεσαν την αδιαφυσβήτητη απόδειξη για αυτό το γεγονός. Απέδειξαν ότι ο νέος πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι η εργατική τάξη, γιατί είναι η μοναδική κοινωνική δύναμη που μπορεί να ηγηθεί τη σοσιαλιστική επανάστασης, της σχεδιασμένης και οργανωμένης επίθεσης, μαζί με τους συμμάχους της για την ανατροπή του καπιταλισμού. Τα αστικά επιτελεία βέβαια σήμερα ισχυρίζονται ότι αυτή η εποχή έχει παρέλθει οριστικά ότι η σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία, όπως λένε, του 21ου αιώνα, απέχει πολύ από την εποχή των επαναστάσεων. Αυτό αναρωτιούνται με γνήσιο προβληματισμό και αρκετοί εργαζόμενοι, πως ίσως ο λαός δεν έχει τη δύναμη να αντιπαρατηθεί στους εκμεταλλευτές του, αφού, όπως λένε, δεν βλέπουν και κάποιους μεγάλους αγώνες να αναπτύσσονται. Κι όμως, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει το αντίθετο. Είναι χιλιάδες οι αγώνες που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. Οι πρόσφατοι νικηφόροι αγώνες των εργαζομένων στην Κόσκο και την E-Food στην Ελλάδα αποτελούν μόνο ορισμένα παραδείγματα ανάμεσα στα πολλά των τελευταίων χρόνων. Δεν παραγνωρίζουμε φυσικά ότι όλα αυτά μοιάζουν ίσως σε αρκετούς ως μικρά μόνο βήματα, συγκριτικά με τις μεγάλες στιγμές της ταξικής πάλης, όπως η Παρισινή Κουμούνα ή η Επανάσταση του Οκτώβρη. Οπωσδήποτε συγκρίνουν ανώμια πράγματα όμως, αφού οι συγκεκριμένες εξεγέρσεις έγιναν σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Πέρα όμως από αυτό το αδιαμφισβήτητο γεγονός, δεν είναι σωστό και να υποτιμάται σήμερα η δυναμική που μπορεί να έχει η προσπάθεια για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος για την προώθηση της κοινωνικής συμμαχίας. Ασφαλώς και δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία. Είναι μια καθημερινή μάχη που έχει και τα μπρο, έχει και τα πίσω. Όμως έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο λαός δεν έχει δοκιμάσει ακόμα τη δύναμή του. Αυτός είναι ο αγώνας που καθημερινά δίνουμε εμείς οι κομμουνιστές, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μέσα στον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, μέσα στον αγώνα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, τη συμμετοχή της χώρας μας σε υπεριαλιστικές ενώσεις και σχεδιασμούς, επιδιώκουμε να βρίσκουμε κοινό βηματισμό με χιλιάδες εργαζόμενους. Να μπαίνει στην άκρη ο συμβιβασμό η μυρολατρεία. Να συγκροτείται μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, όχι μόνο ή απλά για να διεκδικήσουμε ανακούφιση από τα σημερινά οξυμένα προβλήματα, αλλά και για να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις για τη ριζική ανατροπή για το σοσιαλισμό. Σύντροφοι και συντρόφισες, φίλοι και φίλες, άλλο βασικό συμπέρασμα που βγαίνει αφορά τη ριζική διαφορά που έδειξε η κομμούνα ότι υπάρχει ανάμεσα στην αστική εξουσία και στην εξουσία της εργατικής τάξης. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα των 72 ημερών που διήρκησε, κατάφερε να επιτελέσει ένα πρωτόγνωρο πολιτικό έργο που αποτελούσε θανάσιμη απειλή για τον παλιό κόσμο, το θεμελιωμένο στην υποδούλωση και την εκμετάλλευση. Τα περίφημα επαναστατικά διδάγματα της Παρισινής Κομμούνας περιλάμβαναν ανάμεσα στα άλλα μέτρα για την κατάργηση του μόνιμου στρατού και της αστυνομίας, την αντικατάστασή τους με την εθνοφρουρά και την πολιτοφυλακή. Θεσμοθετήθηκε ο χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος. Η ολοκληρωτική κατάργηση των προνομίων των δημοσίων υπαλλήλων που πλέον ήταν εκλεγμένοι και ανακλητοί. Καταργήθηκε η ποινική δικαιοδοσία των επιχειρηματιών στους τόπους δουλειάς. Καθιερώθηκε η δωρεάν παιδεία. Αυτό το πρωτοπόρο επαναστατικό έργο της Κομμούνας δεν άφηνε την αστική κοινωνία να κοιμηθεί ήσυχα όσο στο Δημαρχείο του Παρισιού ανέμιζε η κόκκινη σημαία του προλεταριάτου. Η μελέτη αυτή της ιστορικής πείρας συνέβαλε και στη διαμόρφωση των αρχών για τη συγκρότηση της εργατικής εξουσίας, της δικτατορίας του προλεταριάτου, που για πρώτη φορά αποτύπωσε ο Λένιν στο πολύ σημαντικό έργο του «Κράτος και Επανάσταση». Αυτή η σύντομη πείρα από τα πρώτα βήματα της εργατικής εξουσίας την Άνοιξη του 1871, αλλά και πολύ περισσότερο η οικοδόμηση του σοσιαλισμού κατά τον 20ο αιώνα, αλλά και στη συνέχεια μέχρι σήμερα, μελετώντας και βλέποντας τα αποτελέσματα από την ανατροπή του, απέδειξαν και αποδεικνύουν την ανωτερότητα του εργατικού κράτους σε σύγκριση με τις άλλες μορφές κράτους που προηγήθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί για πρώτη φορά το κράτος πάβει να είναι όργανο της κυρίαρχης μειοψηφικής τάξης σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού, αλλά βρίσκεται πλέον στην υπηρεσία της τάξης τόσο ενάντια στους εκμεταλλευτές της, όσο και για την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Μονάχα στο σοσιαλιστικό κράτος οι εργαζόμενοι συμμετέχουν για πρώτη φορά ενεργά στη λήψη, την εφαρμογή, τον έλεγχο των αποφάσεων σε αντιδιαστολή με την τυπική ισότητα και συμμετοχή στο πλαίσιο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που διασφαλίζει μέσα από ποικίλε διαδικασίες μόνο το δίκιο και τη θέληση των εκμεταλλευτών. Οι 72 μέρες της ζωής της Παρισινής Κομμούνας προσέφεραν επίσης την πύρα που αποκρισταλώθηκε στα σημαντικά θεωρητικά συμπεράσματα του μαρξισμού-λενινισμού για τη σύγκρουση με το αστικό κράτος, τη θεμελιακή διαφορά ανάμεσα στην αντεπαναστατική αστική βία και την επαναστατική βία του εξεγερμένου λαού. Ένα από τα μεγάλα διδάγματα της Κομμούνας είναι ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να κατακτήσει την έτοιμη κρατική καπιταλιστική μηχανή και να τη βάλει σε κίνηση για τους δικούς της σκοπούς. Δεν φτάνει η απλή κατάληψη της έτοιμη κρατικής μηχανής, αλλά η εκβάθρον αναδιάρθρωσή της, η συντριβή όλων των παλιών σάπιων δομών της. Αυτό το πολύ σημαντικό συμπέρασμα επιβεβαιώθηκε από την νικηφόρα έκβαση της Οκτωβριανής Επανάστασης καθώς και των υπόλοιπων σοσιαλιστικών επαναστάσεων κατά τον 20ο αιώνα. Η επιβεβαίωση του όμως έγινε δυστυχώς και με την αρνητική πείρα των συνεπειών που υπήρξαν για το εργατικό λαϊκό κίνημα. Όταν αυτή η νικηφόρα στρατηγική για την ανατροπή της αστικής εξουσίας έπαψε να αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις κατά τον 20 και τον 21ο αιώνα την σταθερή πηξίδα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Σε πολλά κομμουνιστικά κόμματα διαμορφώθηκε μια στρατηγική σημασία αντίληψη ότι μπορούμε να πάμε στο σοσιαλισμό μέσα από επιμέρους μεταρρυθμίσεις που θα τις κάνει μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, συνεργασίας κομμουνιστών, σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών, αλλού ακόμα και κάποιων φιλελεύθερων αστικών κομμάτων. Μια κυβέρνηση που θα διαμορφωνόταν σταδιακά μέσα από συνεργασίες σε επιμέρους μέτωπα που κατά περιόδους βαφτίζονται άλλοτε αντιφασιστικά, άλλοτε αντιπολεμικά, άλλοτε αντιδικτατορικά, άλλοτε αντιδεξιά ή αντινεοφιλελεύθερα, τα οποία θα προέκυπταν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αποκρύβοντας την πραγματική αιτία της εμφάνισης αυτών των επιμέρους αντιθέσεων που υπάρχουν, που είναι το ίδιο όμως το καπιταλιστικό σύστημα. Πρόκειται για μια στρατηγική αντίληψη που δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά και σε καμία χώρα. Όπου υλοποιήθηκε, οδήγησε στην ενσωμάτωση του εργατικού λαϊκού κινήματος, στην αλλίωση του επαναστατικού χαρακτήρα των κομμουνιστικών κομμάτων που συμμετείχαν σε αστικές κυβερνήσεις με αποτέλεσμα την οριστική μετάλλαξή τους. Πολλά από αυτά μάλιστα όπως στην Ιταλία, την Ισπανία και στη Γαλλία που βρισκόμαστε οδηγήθηκαν σε μεγάλη απώλεια δυνάμεων και υποδομών σημαντικών για την οργάνωση του αγώνα δυστυχώς έφτασαν έως και την πλήρη εξαφάνισή τους. Αυτή η πείρα έχει μεγάλη σημασία και για το σήμερα όπου επανέρχεται και στη χώρα μας, στην Ελλάδα... η σοσιαλδημοκρατική και οπορτουνιστική πρόταση... ότι μπορεί δήθεν να υπάρξει μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση... στο έδαφος του καπιταλισμού... που θα δώσει οριστική φιλολαϊκή λύση στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Το κόμμα μας είναι εξοπλισμένο με τα συμπεράσματα από τη δράση του. Την περίοδο των μνημονίων του 2010-2012 και στη συνέχεια μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση καταρχάς το 2012 έως το 2015 και ως κυβέρνηση της χώρας από το 2015 έως το 2019. Με την υπεύθυνη στάση του το ΚΚΕ να αρνηθεί τη συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή στην αστική αντιλαϊκή διακυβέρνηση της ονομαζόμενης πρώτης φοράς πρώτη φορά αριστερά. Μια στάση που αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για το λαϊκό κίνημα και την εξέλιξή του. Οι εργαζόμενοι και ο λαό βρήκαν στο ΚΚΕ την πολιτική εμπροστοφυλακή που δεν συμβιβάζεται, δεν υποχωρεί, δεν προχωρά σε τυχοδιοκτισμού, αλλά συνειδητά βρίσκεται μέσα στους καθημερινούς εργατικούς λαϊκούς αγώνες, ανοίγει το δρόμο της ανυπακοής, της καταπολέμησης της μυρολατρείας. Συνεχίζουμε με καθαρότητα και συνέπεια να επιμένουμε, να εξηγούμε ότι η μοναδική προϋπόθεση να βρεθεί το ΚΚΕ στη διακυβέρνηση είναι να είναι ο ίδιος ο λαός η εργατική τάξη στην εξουσία, με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό να ξεκινά την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού. Άλλη λύση, άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Όποιος σήμερα αναζητά το σύγχρονο, το καινοτόμο, το προοδευτικό, αυτό δεν θα το βρει μέσα σε αυτό το σύστημα. Όποιος είναι πρόθυμος να υπηρετήσει από κυβερνητική θέση τη σαπίλα του καπιταλισμού, δήθεν για να τον κάνει λίγο καλύτερο ή, ή κοροϊδεύει τελικά χοντρά το λαό ή απλά επιδιώκει να σπείρει συγχύσεις μέσα στο κίνημα. Η εναλλακτική βρίσκεται μόνο στον αγώνα για το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου, αυτού του λαού. Βρίσκεται στο συνεχή αγώνα για να δημιουργούμε ρήγματα στο σύστημα, προκειμένου να βγούμε όσο γίνεται νωρίτερα στο ξέφωτο. Την αδικία, την εκμετάλλευση, το ίδιο το σύστημα πρέπει να το δυσκολεύουμε με κάθε τρόπο. Να του βάζουμε εμπόδια, όχι να το υπηρετούμε. Όχι να του μπαλώνουμε τις τρύπε, τα προβλήματα, να του δίνουμε ανάσες, ελπίζοντας ή ακριβέστερα έχοντας την αυταπάτη ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να το αλλάξουμε και πραγματικά και ριζικά. Αυτό το διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα μόνο ανατρέπεται. Δεν εξανθρωπίζεται με λόγια περί προόδου δημοκρατίας, με επίκληση σε προοδευτικές κυβερνήσεις, με κάποιες ενέργειες και δράσεις από τις θέσεις της κυβερνητικής αστικής καπιταλιστικής εξουσίας. Γιατί το ίδιο το αστικό σύστημα έτσι σου βάζει τα όρια του και προσδιορίζει και τα όρια σου. Αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει μόνο από τις θέσεις της όξυνσης της ταξικής πάλης, της αντιμονοπολιακής, αντικαπιταλιστικής, εργατικής λαϊκής πάλης, της συμμαχίας των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν συμφέρον από αυτή την εξέλιξη που έχουν συμφέρον από τη νέα κοινωνία. Φίλοι και σύντροφοι, η πορεία του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο εξεγερμένο Παρίσι και στην αστική κυβέρνηση του Θιέρσου αποτέλεσε ένα μεγάλο μάθημα για τη σφοδρότητα που αποκτά η ταξική πάλη... και την αναγκαιότητα της ανυποχώρητης πάλι της εργατικής τάξης και των συμμάχων της μέχρι τέλους. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε η αγριότητα της αστικής τάξης όλη την περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ήττα της Κομμούνας. Απέδειξε ότι είναι ικανή να διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα προκειμένου να διασώσει την εξουσία του κεφαλαίου, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την διασφάλιση των συμφερόντων και της εξουσίας της, έσυρε το λαό στη φρίκη του πολέμου, δεν δίστασε να οδηγήσει δυο φορές την Εθνοφρουρά σε σφαγή. <κυρίζει> Χτύπησε με αγριότητα εξεγέρσεις του λαού. Συμμάχισε με τον προσικό στρατό για να καταπνίξει την κομμούνα, εκτελώντας κατά δεκάδες χιλιάδες τους προλετάριους του Παρισιού και οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες στη φυλακή και στην εξορία. Η πάλι του παρισινού προ προλεταριάτου έμεινε στη μέση. Η κομμούνα έκανε δύο σημαντικά λάθη. Το πρώτο ήταν ότι δεν ξεκίνησε... την απαλωτρίωση των, απαλωτριω... των απαλωτριωτών... και δεν κατέλαβε ιδρύματα όπως η Τράπεζα της Γαλλίας. Το δεύτερο αφορούσε στην υπερβολική μεγαλοψυχία του προλεταριάτου. Αντί να στεφανώσει την νίκη του στο Παρίσι... με αποφασιστική επίθεση ενάντια στις Βερσαλίες... αργοπόρησε και έδωσε στην κυβέρνηση των Βερσαλιών τον καιρό να συγκεντρώσει τις σκοτεινές δυνάμεις και να προετοιμάσει τη ματωμένη βδομάδα του Μάη. Αυτές οι αδυναμίες της κομμούνας, όπως τις χαρακτήρισαν οι κλασικοί του μαρξισμού, έδειξαν ότι κάθε ανολοκλήρωτο βήμα στην πορεία της ταξικής σύγκρουσης ισοδυναμεί με ήττα για το επαναστατικό κίνημα και τον αγώνα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Βέβαια, όπως έγραφε και ο Λένιν, για να νικήσει η κοινωνική επανάσταση πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο όροι. Η ψηλή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και κατάλληλη προετοιμασία του προλεταριάτου. Το 1871 όμως και οι δύο αυτοί οι όροι δεν υπήρχαν. Η εργατική τάξη τότε είχε πάρα πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα. Τόσο σε επίπεδο οικονομικής όσο και πολιτικής συγκρότησης για να αποτελέσει εκείνη την ορμητική επαναστατική δύναμη η οποία συγκρούστηκε και ανέτρεψε μετά πολλές φορές τον καπιταλισμό κατά τον 20ο αιώνα. Σε αυτά οφείλονταν και οι στρεβλές και γεμάτες αντιφάσεις, πολιτικές επιδιώξεις και ιδεολογικές αντιλήψεις διαφόρων πολιτικών ρευμάτων, ρίζοσπαστών δημοκρατών, με γιακοβίνικες παραδόσεις, ομάδων μπλαγκιστών, οπαδών του Προυντών και του Μπακούνιν, που διαμόρφωναν τον πολιτικό συσχετισμό στο εσωτερικό της κομμούνας και συνέβαλαν και αυτές με τη σειρά τους στην ύπαρξη των λαθών και των αδυναμιών της. Φυσικά, μέσα στην κομμούνα ξεχώρισε η δράση και των οπαδών του Μάρξ, που συνέβαλαν στο επαναστατικό περιεχόμενο εκείνων των ημερών, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να αναιρεθούν Όλα τα παραπάνω, οι καθυστερήσεις δηλαδή, οι αδυναμίες που εδράζονταν στο δοσμένο για εκείνη την εποχή επίπεδο ανάπτυξης των υλικών προϋποθέσεων. Φάνηκε μέσα από όλη αυτή την αρνητική εμπειρία η τεράστια σημασία της ύπαρξης οργανωμένης πρωτοπορίας του εργατικού κινήματος. Η ύπαρξη δηλαδή κομμουνιστικού κόμματος, όπως έδειξε και η πείρα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ενό κόμματο με επεξεργασμένη επαναστατική στρατηγική, με πρόγραμμα που να φροντίζει τη δημιουργική ανάπτυξη τη επαναστατική θεωρία, βασισμένο πάντα στι θεμελιακές τη αρχέ. Και οι ίδιοι οι Μάρξ και ο Έγγελ, μετά την Παρισινή Κομμούνα, έκαναν τη μοναδική μάλιστα αλλαγή στο Μανιφέστο, σημειώνοντα την ανάγκη τσακίσματο του αστικού κράτου. Ενώ και ο Λένιν ανέπτυξε παραπέρα την επαναστατική στρατηγική για την ανατροπή του καπιταλισμού βασιζόμενος ακριβώς στην πύρα της κομμούνας. Αυτό είναι ο όρος σε κάθε περίπτωση για να διασφαλίζεται η πολιτική αυτοτέλεια του αγώνα της εργατικής τάξης, η αποφυγή στον εγκλωβισμό στα διλήμματα και στους σκοπούς της αστικής τάξης ή την επιρροή από τις μικροαστικές θεωρίες και τις δυνάμεις που τις εκφράζουν κυρίως με στοχευμένη, προσιλωμένη δράση... για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Με βάση αυτή την πύρα της κομμούνας... Λίγα, λίγα χρόνια αργότερα, έλεγε ο Έγγελς... ότι η πολιτική που πρέπει να κάνουμε... πρέπει να είναι η πολιτική του προλεταριάτου. Το κόμμα των εργατών δεν πρέπει να βρίσκεται στην ουρά... οποιοδήποτε αστικού κόμματος... αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει σαν αυτόνομο κόμμα που έχει τη δική του πολιτική και επιδιώκει τους δικούς του σκοπούς. Σήμερα, σε άλλες συνθήκες οπωσδήποτε, όλα αυτά τα ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα της διαπάλης στην ουσία τους επαναλαμβάνονται. Ας μην πάμε μακριά. Έχουμε για παράδειγμα τα κελεύσματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και άλλων αστικών κομμάτων για εθνική ομοψυχία στην Ελλάδα για συστράτευση στην αντιμετώπιση της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης υπέρ του κεφαλαίου και του στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης έπειτα από αυτήν. Ακούσαμε και ακούμε ότι απέναντι στον αόρατο εχθρό της πανδημίας δεν χωρούν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Υπάρχουν και οι ποικίλε επίσης φωνές της σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, που αναθερμάνουν χιλιοπομένες υποσχέσεις για μια δίθεν πιο φιλολαϊκή διαχείριση του καπιταλισμού κόντρα στις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, που καλούν σε υιοθέτηση της σοσιαλδημοκρατικής εκδοχής της πράσινης και της ψηφιακής οικονομίας και συνολικότερα της υποτίθεται καλύτερης διαχείρισης του συστήματος σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όπως προβάλλεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τα παραπάνω διαχρονικά συμπεράσματα που δυστυχώς δεν κυριάρχησαν σε όλες τις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις του 20ου αιώνα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που επιδιώκεται η πολύμορφη ενσωμάτωση του εργατικού λαϊκού κινήματος στους σκοπούς της άρχουσα τάξη. Σύντροφοι και φίλοι, παρά την ήττα τη, η Παρισινή Κομμούνα αποτέλεσε ένα τεράστιο έναυσμα για τις ταξικές συγκρούσεις που ακολούθησαν. Η μελέτη της Πύρας από την ηρωική κομμούνα του Παρισιού το, 71, το 1871, της Πύρας από την ιστορία και την πάλη του διεθνούς εργατικού κινήματος, καθώς και τα συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση κατά τον 20ο αιώνα, αποτελούν τα εφόδια για την οργάνωση του αγώνα και σήμερα. Στο πρόγραμμά μας επισημαίνουμε με έμφαση η επαναστατική εργατική εξουσία έχει ως καθήκον να παρεμποδίσει τις προσπάθειες της αστικής τάξης και της διεθνούς αντίδρασης να παλινορθώσει την εξουσία του κεφαλαίου. Η λειτουργία της δεν είναι μόνο κατασταλτική ή οργανωτική. Είναι οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, διαπαιδαγωγική, αμυντική. Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός είναι θεμελιακή αρχή στη συγκρότηση και λειτουργία του σοσιαλιστικού κράτους στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, στη διεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας, στη διεύθυνση της παραγωγικής μονάδας της ίδιας, κάθε κοινωνικής υπηρεσίας. Η επαναστατική εργατική εξουσία θα στηριχτεί στους θεσμούς που θα γεννήσει η ίδια η επαναστατική πάλη της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Εμπνεόμαστε λοιπόν αποτιμώντας τα 150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν βαδίσει αποφασιστικά στο δρόμο της ανατροπής για να πάρει ο ίδιος στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας. Όποτε η εργατική τάξη, ο λαός απέτησε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, πίστεψε στη δύναμή του και πήρε την τύχη του στα χέρια του, ο τροχός της ιστορίας γύρισε μπροστά. Ξέρουμε τι μπορεί να πετύχει ο λαός όταν σηκώσει το ανάστημά του και πιστέψει τη δύναμή του σε κρίσιμες στιγμές. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους φραγίδα στις εξελίξεις, να οργανώσουμε την πάλη μα για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες τις πραγματικές ανάγκες στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή την εξουσία του κεφαλαίου, του συμμάχους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Μέσα από τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρε αιστείε αντίσταση σε κάθε χώρο δουλειά, κάθε κλάδο, κάθε περιοχή. Με ενιαία αιτήματα και στόχου που ανοίγουν το δρόμο με κατεύθυνση πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Αγαπητέ φίλε και φίλοι, το κάλεσμα αγωνιστική συμπόρευση που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στι σημερινέ συνθήκε έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να βρει σημαντικό αντίκρισμα και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Γιατί και εδώ στο Παρίσι, στη Γαλλία, όπως και στην Αθήνα, στην Ελλάδα, οι Έλληνες εργάτες και βιοπαλεστές, οι Έλληνες επιστήμονες και φοιτητές, όπως και η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της Γαλλίας, έχουν απέναντί τους το κεφάλαιο και την εξουσία του. Γιατί και εδώ, όπως και στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οδοστρωτήριας της πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, της έντασης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, περνά ορμητικά τσακίζοντας το λαϊκό εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις, τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, τη λαϊκή κατοικία. Γιατί και εδώ άμεσα ζητούμενο είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, για να δυναμώσει η αποφασιστικότητα, η διεκδίκηση, ο αγώνας για την κοινωνία που έχουμε ανάγκη να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Ιδιαίτερα μάλιστα οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, κοινωνεί και οι ίδιοι όχι μόνο τη πείρα της Ελλάδας, αλλά και τη πείρα από τη Γαλλία ή όποια άλλη χώρα ζουν, μπορούν να τροφοδοτήσουν την αντίσταση στα δίθεν σύγχρονα περιτυλίγματα των ξοφλημένων εδώ και χρόνια ιδεολογημάτων περί δίθεν προοδευτικών πόλων, προοδευτικών διακυβερνήσεων που τόσο μεγάλη ζημιά έχουν κάνει στο διεθνές κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα. Στο δύσκολο αγώνα μας, οι εργαζόμενοι της Ελλάδας έχουν την υποστήριξη των αδελφών τους εργατών από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες μετανάστες, εργαζόμενοι επιστήμονες, φοιτητές, τόσο στη Γαλλία, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι μέρος, τμήμα του λαϊκού κινήματος της χώρας μας, όπως και των χωρών που ζουν. Θα δυναμώσουν την πάλη τους για να ενισχυθεί το κομμουνιστικό κίνημα, τα κομμουνιστικά κόμματα, να ενισχυθεί το ΚΚΕ παντού. Στον αγώνα λοιπόν ενωμένη και ας μιλήψει στον αγώνα για μια κοινωνία αντάξια των δυνατοτήτων, και των αναγκών του καιρού μας. Μια κοινωνία που κουμάντο θα κάνουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο και όχι αυτοί που καρπώνονται τα αποτελέσματα του μόχθου, των χεριών και του μυαλού των πολλών. Να δυναμώσει ο αγώνας για μια πραγματικά ελπιδοφόρα διέξοδο, για το σήμερα και το αύριο, για τις εξεγέρσεις του μέλλοντός μας, για το σοσιαλισμό. Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Ζήτω η κομμούνα, ζήτω το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.